Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Υπερψηφίστηκε με λιγότερες από 200 ψήφους ο εκλογικός νόμος, κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει νίκη για την κυβέρνηση, καθώς μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες μετρούσε βουλευτές για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, ο νέος εκλογικός νόμος, με την απλή αναλογική και την κατάργηση του μπόνους των εδρών, αποτελεί νόμο του κράτους, αλλά θα τεθεί σε ισχύ όχι από τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, αλλά στις μεθεπόμενες. Νόμος του κράτους με 179-9 είναι πλέον ο εκλογικός νόμος με την απλή αναλογική για την κατάργηση του μπόνους των εδρών στο πρώτο κόμμα. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ όχι από τις επόμενες, αλλά στις μεθεπόμενες εκλογές. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε αρχικά επί της αρχής. Ψήφισαν υπέρ ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρών. Κατά η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι, παρόν ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ απήχε η Χρυσή Αυγή. Στη συνέχεια υπήρξε ψηφοφορία κατ' άρθρων από τους 281 βουλευτές που ψήφισαν τα άρθρα, είπαν «Άρθρο 1. Ψήφος στα 17 έτη, 180 ναι, 81 όχι, 20 παρών. Άρθρο 2. Απλή αναλογική κατάργηση μπόνους, 179 ναι, 83 όχι, 19 παρών. Άρθρο 3. Πλαφόν 3%. 163 ναι, 101 όχι, 17 παρών. Άρθρο 4, έναρξη ισχύως του νόμου, 179 ναι, 86 όχι, 16 παρών. Και άρθρο 5, ακροτελεύτιο, 179 ναι, 86 όχι και 16 παρών. Συνολικά ψήφισαν 281 βουλευτές, ενώ απουσίαζε η Χρυσή Αυγή και ο Αντώνης Σαμαράς. Ικανοποιεί ταυτόχρονα και το σύγχρονο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για τον εξορθολογισμό και την ανανέωση του πολιτικού μας συστήματος. Δεν είναι τυχαίο πως σε όλες τις έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ποιοτικές έρευνες το τελευταίο διάστημα, η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης έχει ταχθεί υπέρ της ισοτιμίας της ψήφου, έχει ταχθεί υπέρ της απλής αναλογικής. Και μάλιστα ακόμα και αυτοί οι πολίτες που δηλώνουν ότι ψήφισαν ή ενδεχομένως δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό άραγε δεν σας λέει κάτι. Συνεπώς η πρόταση νόμου που σήμερα θα ψηφίσουμε αποτελεί μια πολιτικά όρημη μεταρρύθμιση, η οποία εγγράφεται στο συνολικό σχέδιό μας για το δημοκρατικό μετασχηματισμό του πολιτικού μας συστήματος. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο σκοπός μας είναι ένας. Να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών, να τους αφήνουμε ελεύθερους, να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους και τις ικανότητές τους, να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια τον πατριωτισμό, την επιχειρηματικότητα, το κέφι για δουλειά, να αφήσουμε πίσω μας όλες τις παθογένειες που μας έφεραν ως εδώ, να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική σε όλους τους Έλληνες. Η εξουσία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσο για να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς. Και οι περισσότεροι από εσάς υπήρξατε βουλευτές και αυτοδυνάμων κυβερνήσεων. Να εξηγούμεθα. Ακόμη και εσείς που έρχεστε τώρα και φέρνετε την απλή αναλογική, έχετε στο παρελθόν εκλεγεί με ενισχυμένη. Πολλοί από εσάς, όχι όλοι, πολλοί από εσάς. Έχει και αυτό τη σημασία του. Ότι λίγο πολύ όλοι έχετε μπει στο κοινοβούλιο χωρίς αντιστοιχεία με τους ψηφοφόρους. Από τους βουλευτές της πλειοψηφίας, ο Γιάννης Δημαράς, που προέρχεται από τους οικολόγους πράσινους, δήλωσε παρόν στο άρθρο 3. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ψήφισε το σύνολο των άρθρων. Αποδείχθηκε ότι λάθος είναι αυτή η κυβέρνηση. Και μπορεί να περνάτε, κύριε Τσίπρα, όμορφα στην εικονική πραγματικότητα του παράλληλου σύμπαντος στο οποίο βρίσκεστε το τελευταίο διάστημα, αλλά η χώρα βρίσκεται σε ένα ιστορικό μετέχνιο και δυστυχώς έχει την ατυχία να έχει στο τιμόνι την κυβέρνησή σας. Μια κυβέρνηση αβάσταχτης ελαφρότητας. Διαφοροποιήσεις επί των άρθρων υπήρξαν στο ποτάμι, που ουσιαστικά εμφανίστηκε χωρισμένο στα τέσσερα. Οι βουλευτές του ποταμιού καταψήφισαν όλα τα άρθρα με τους Γιώργο Αμυρά, Γιώργο Μαυροντά και Αχμέτ Ιλχάν να ψηφίζουν όμως ναι στο άρθρο 1 για ψήφο από τα 17.
όχι σε όλα τα άρθρα εκτός του 2 που είναι η κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών που ψήφισαν παρόν ο Σπύρος Λικούδης, ο Σπύρος Δανέλης και ο Γρηγόρης Ψαριανός παρόν. Στο άρθρο 3 που είναι η κατάργηση του πλαφών 3% ψήφισε ο Αχμέτ Λιχάν. Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές του ποταμιού ψήφισαν όχι σε όλα τα άρθρα. Είναι όμως πολίτες μιας ευρωπαϊκής χώρας που είναι στα χέρια συντηρητικών πολιτικών. Δεχτείτε το. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι συντηρητικές πολιτικές μένουν ίδιες και απαράλλακτες. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα για τελευταία ίσως φορά. Γιατί η πρώτη φορά αριστερά δεν δίνει το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους πολίτες να ψηφίσουν? Τι φοβάστε? Προφανώς φοβάστε ότι αυτοί που ξενιτεύτηκαν για μια καλύτερη ζωή δεν θα ψηφίσουν ένα κόμμα στο οποίο είναι δεδομένη η άποψη ότι η καριέρα, είναι χολέρα. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες, όχι ψήφισε σε όλα τα άρθρα ο Χάρης Θεοχάρης, ναι σε όλα τα άρθρα ψήφισε ο Νίκος Νικολόπουλος, όχι σε όλα τα άρθρα, εκτός από το άρθρο 1 που είναι ψήφος από τα 17, ψήφισε ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ενώ ο Στάθης Παναγούλης ψήφισε ναι στην ψήφο στα 17 και παρόν στην κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω κάποιους που λένε ότι ο 17χρονος είναι ανώριμος, ενώ είναι όριμος να υπογράψει σύμβαση εργασίας, και δεν συζητάνε καν για το κατά πόσον ένας πολύ μεγάλος, ο οποίος ψηφίζει για αυτά που έζησε και όχι για αυτά που έρχονται, είναι πιο αξιόπιστος στο να επιλέξει τους εκπροσώπους του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ψήφισε όλα τα άρθρα εκτός από το 3 που είναι η διατήρηση του πλαφών 3%. Αυτή η στρατηγική του σύμπλευση στο στόχο της καπιταλιστικής ανάκαμψης δεν επιτρέπει διαφοροποιήσεις. Παρόλες τις γκρίνιες, τις υποκριτικές διαπιστώσεις για τη φτωχοποίηση του λαού, που όμως και αυτές αξιοποιούνται για να επιβεβαιώνουν την ανάγκη να επιταχυνθεί η προσπάθεια για την ανάκαμψη αυτών των κερδών του κεφαλαίου. Μπαίνουμε στη Βουλή, όπου επικράτησε ένταση όταν πήρε το λόγο ο Νίκος Βούτσης για να απαντήσει επί προσωπικού σε αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη πως χαϊδεύει τη Χρυσή Αυγή προκειμένου να κερδίσει ψήφους. Ο κύριος Βούτσης σε μια φορτισμένη ομιλία υποστήριξε πως ουδέποτε έχει μιλήσει με τη Χρυσή Αυγή, κατηγορώντας παράλληλα τη Νέα Δημοκρατία πως επί 20 ημέρες διακινούσε την πολιτική αθλειότητα, πως η κυβέρνηση επιθυμούσε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη για την απλή αναλογική με αφορμή αναφορά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία υπονοούσε ότι υπήρξαν παζάρια της κυβέρνησης με τη Χρυσή Αυγή για τον εκλογικό νόμο. Μετά τη λήξη της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Βούτσης κατέβηκε στην έδρα του Προεδρείου της Βουλής και ανέβηκε στο βήμα εξαπολύοντας οξύτατη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι ευπρόσδεκτη η Χρυσή Αυγή, απάντησα πως δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτοι και μη ψήφισε κανένα επίπεδο, όπως θα έκανε κάθε πρόεδρος της Βουλής, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βούτσης. Ταυτόχρονα τονίζοντας, και είναι μέσα σε αυτό που κατάθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν διάβασε όλη τη δήλωση, η οποία είναι και πάλι η μισή, ταυτόχρονα τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση αυτά τα οποία απάντησα δεν αποτελούν πρόσκληση προς τη Χρυσή Αυγή. Ήταν μέσα στο κείμενο που δεν διάβασε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως αντιλήφθη και ο κ. Κουμουτσάκος τώρα που σας μιλάει, διότι και αυτός είχε προσχωρήσει στην ίδια άποψη, την προπαγάνδιζε ως εκπρόσωπό σας επί 20 μέρες εναντίον της δημοκρατικής πλειοψηφίας αυτής της Βουλής. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε πολιτικά. Έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ. Να ξέρετε, εν όψη του ότι αυτή η Βουλή με μια σημαντική πλειοψηφία για πρώτη φορά θα αποφασίσει τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, εν όψη αυτής της πραγματικότητας μετέρχεστε και υιοθετείτε, σας λέω με κατάπληξη σας άκουσα, αυτή την πολιτική αθλειότητα την οποία ξεκίνησαν κεντρικά στελέχη του κόμματός σας σε πλήρη συνεργασία με γνωστά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της δημοσιογραφικής αληθείας. Από την πλευρά του, απαντώντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα περίμενε ο πρόεδρος να υπηρετεί το αξίωμα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη συναισθηματική ένταση και διερωτήθηκε αν στους 197 που διέρεε το Μαξίμο θα ψηφίσουν την απλή αναλογική, συμπεριλαμβανόταν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής ή όχι.
Θα περίμενα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να υπηρετείτε το αξίωμά σας με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη συναισθηματική ένταση, πόσο μάλλον όταν αυτά τα οποία είπατε επιβεβαίωσαν απόλυτα αυτά τα οποία είπα εγώ. Σας ρωτώ λοιπόν και εσάς και τον Πρωθυπουργό, εάν συγκεντρώνατε 200 ψήφους με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, θα ίσχυε ή όχι ο νόμος? Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Και όταν ο κύριος Κουρουπλής και τα διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου διέρεαν αριθμητικούς υπολογισμούς που λέγανε ότι είμαστε στους 197, εννοούσαν ή δεν εννοούσαν? Σας παρακαλώ. Ησυχία. Τη μία κάνετε. Σέβομαι και τιμώ τους αγώνες της αριστεράς κόντρα στο φασισμό και στη δικτατορία. Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξορία. Παρακαλώ. Λοιπόν, μαθήματα δημοκρατικής ευαισθησίας, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έφερε τη δημοκρατία δεν δέχεται. Ξεκινούν οι εργασίες για την έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στην περιοχή του Λιθοτόπου στο Δήμο Ηράκλειας. Το γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή εντοπίζεται στη βορειοδυτική πλευρά της λεκάνης του Στριμώνα, μεταξύ της λίμνης Κερκίνης και της πόλης Ηράκλειας, όπου καταγράφονται έως και 65 βαθμοί Κελσίου σε βάθος 420 μέτρων. Θέμα ημερών είναι η έναρξη εργασιών για την έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στην περιοχή του Λιθοτόπου στο Δήμο Ηράκλειας. Τις προηγούμενες ημέρες εγκαταστάθηκε στο γεωθερμικό πεδίο το πρώτο παραγωγικό γεωτρύπανο. Χαίρομαι για την εξέλιξη. Χαιρετίζω επίσης και τα άλλα παιδιά εδώ πέρα, τον Μάρκο, τον Δημήτρη και τον Θόδωρο, στελέχη στο επιστημονικό κομμάτι του ΙΓΜΕ. Και όλους βέβαια, οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, είναι στα γεωτρύπανα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, πρέπει να δηλώσω, από την εξέλιξη αυτή. Ένας αγώνας 10 χρόνων περίπου από το 2007 πλέον έχει φτάσει στο τέλος του. Ας πούμε ότι είμαστε στην αρχή του τέλους, έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Πλέον ξεκινάνε οι γεωτρητικές εργασίες. Ήδη έχουμε ετοιμάσει το χώρο, η προεργασία έχει γίνει και από εβδομάδα θα στηθεί και το γεωτρύπανο, το οποίο επίσης είναι εδώ. Βρίσκεται εδώ, στο λιμανάκι του Λιθοτόπου, και περιμένουμε να ετοιμάσουμε το χώρο, τις υποδομές, ώστε να στηθεί το γεωτρύπανο. Με πολύ χαρά, λοιπόν, το επαναλαμβάνω, και ικανοποίηση που νιώθουμε όλοι, όχι μόνο εγώ, αλλά και όσοι ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου Ηράκλειας, έτσι ονομάζεται, το έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές. Σήμερα για το θέμα δόθηκε συνέντευξη τύπου παρουσία εκπροσώπων του ΙΓΜΕ με τους εκπροσώπους να αναφέρουν ότι το 1980 είχαν γίνει εκτεταμένες γεωθερμικές έρευνες τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης των Σερών όσο και στην υποεξέταση περιοχή Λιθοτόπου Ηράκλειας. Το γεωθερμικό πεδίο λοιπόν εδώ του Στριμώνα από πολλά χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να, δεδομένου ότι έχει εντοπιστεί από πολλές έρευνες που έχουν κρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν νεότερος επιστήμονας όταν ήρθα με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και κάναμε έρευνα εδώ στο Λιθότοπο για το γεωθερμικό πεδίο, για να δούμε την τεκτονική, τα γεωλογικά ρήγματα τα οποία φέρνουν τα ρευστά αυτά σε ένα μεγάλο βάθος και όπου θερμαίνονται και ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Επομένως, πραγματικά αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βλέπω ότι προχωράει η αξιοποίηση αυτή που είχε ξεκινήσει πριν από 25 περίπου χρόνια, του 1990, θυμάμαι την περίοδο που είχαμε έρθει τότε.
για τα τεχνικά στοιχεία του έργου θα σας μιλήσει ο διευθυντής του ΙΓΜΕ της Διεύθυνσης Γεωθερμίας, ο οποίος είναι επικεφαλής εδώ του κλιμακίου που θα εργαστεί και θα είναι κοντά σας όλο αυτό τον καιρό. Εύχομαι όλα να έρθουν κατευχήν και πάλι να ευχαριστήσω κύριε Δήμαρχε και ευελπιστούμε και σε συνεργασία στο μέλλον σε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να βοηθήσει το ΙΓΜΕ που ανέφερε προηγουμένως. Το γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή εντοπίζεται στη βορειοδυτική πλευρά της λεκάνης του Στριμώνα μεταξύ λίμνης Κερκίνης και της πόλης της Ηράκλειας, όπου καταγράφονται έως και 65 βαθμούς Κελσίου σε βάθος 420 μέτρων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ξεκινάμε το παραγωγικό κομμάτι του έργου. Τη βεβαίωση δηλαδή του γεωθερμικού πεδίου, με στόχο πια να δώσουμε συγκεκριμένους αριθμούς, τι θερμοκρασίες έχουμε, τι ποσότητες νερού έχουμε, για να μπορέσουν να γίνουν και τα επόμενα ουσιαστικά βήματα για την παραγωγική εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που επέμεναν όλα αυτά τα χρόνια και είχαν το κουράγιο και την υπομονή, και το στελεχικό δυναμικό του Δήμου, την Κατερίνα, βλέπω, που βοήθησαν καθοριστικά στο να καταφέρουμε σήμερα να ξεκινάμε τις παραγωγικές γεωτρήσεις. Πέρασαν 4-5 χρόνια μεγάλης προσπάθειας, σήμερα είμαστε εδώ, έχουμε ένα επιχειρησιακό γεωτρύπανο, το καλύτερο του ΙΓΜΕ, που έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι 800 μέτρα βάθος, εξοπλισμένο με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να το καταφέρει. Έχει ετοιμαστεί ήδη η πρώτη θέση από τις παραγωγικές γεωτρήσεις και ελπίζουμε πολύ αισιόδοξα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αν όχι σε κάθε περίπτωση στην αρχή της επόμενης, με κοιτάει ο μηχανικός γεωτρήσεων, θα ξεκινήσουμε την πρώτη παραγωγική γεώτρηση. Και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε πια μια πολύ σαφή εικόνα για την πρώτη θέση. Δύο κουβέντες για την ιστορία λίγο. Από εδώ επιχειρούμε από το 82-83 σαν Διεύθυνση Γεωθερμίας. Έγιναν 10 ερευνητικές γεωτρήσεις. Καταφέραμε τότε να οριοθετήσουμε αυτό που λέμε πιθανό γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή του Λιθότοπου. Και σήμερα μετά από την προσπάθεια και την επιμονή της Δημοτικής Αρχής ξεκινάμε το δεύτερο κομμάτι να βεβαιώσουμε πια αυτό το πιθανό γεωθερμικό πεδίο, να ξέρουμε τι μπορεί να παράγει, τι μπορεί να δώσει στην οικονομία του τόπου. Τους ΕΡΕΟΥς βουλευτές ευχαρίστησε μέσω συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος ΕΡΕΟΥ Πέτρος Αγγελίδης για την βοήθεια που προσέφεραν ώστε να υπάρξει αίσιο τέλος στο θέμα των στρατοπέδων. Ο κύριος Αγγελίδης συνεχάρει επίσης τη Μίζωνα και την Ελλάσσονα αντιπολίτευση που στήριξαν το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος ΕΡΕΟΥ Πέτρος Αγγελίδης σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να ευχαριστήσει τους βουλευτές του νομού για τη βοήθειά τους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφορικά με το θέμα των στρατοπέδων. Ο κύριος Αγγελίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως μετά τη θετική εξέλιξη σχετικά με το θέμα των στρατοπέδων και τη ρητή δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Πάνου Καμένου, ότι τα στρατόπεδα θα παραμείνουν στο Δήμο ΕΡΕΟΥ με βάση τις προϊσχύουσες συμφωνίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του νομού ΕΡΕΟΥ. Μετά τη θετική εξέλιξη σχετικά με το θέμα των στρατοπέδων και την ρητή δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμένου ότι τα στρατόπεδα θα παραμείνουν στο Δήμο ΕΡΕΟΥ με βάση τις προϊσχύουσες συμφωνίες, θα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του νομού ΕΡΕΟΥ και συγκεκριμένα τους κυρίους Τζελέπη Μιχάλη, Καραμαλή Κώστα, Αραμπατζή Φωτεινή, Μεγαλομίστακα Αναστάσιο, Σταμπουλή Αφροδίτη. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, κυρία Κόλια Τσαρουχά Μαρία, η οποία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του θέματος, λόγω του ότι ανήκει στο ίδιο κόμμα με τον Υπουργό κύριο Καμένο. Να υπενθυμίσω ότι η προσπάθεια της Δημοτικής μας Αρχής για την παραχώρηση των στρατοπέδων στο Δήμο ΕΡΕΟΥ και την επίτευξη συμφωνίας ξεκίνησε από το 2011. Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν διαχρονικά ο κύριος Τζελέπης Μιχάλης με τις παρεμβάσεις του στον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Βενιζέλο, οι βουλευτές κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, κύριος Θεόφιλος Λεονταρίδης και κύριος Καρυπίδης Αναστάσιος με τις παρεμβάσεις του στον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Αβραμόπουλο.
Παράλληλα, ο Πέτρος Αγγελίδης είναι χάρη επίσης στην Μίζωνα και Λάσσον αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερών, οι οποίοι, όπως τόνισε, στήριξαν το ψήφισμα για τα στρατόπεδα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου. Συγχαίρω επίσης την Μίζωνα και Λάσσονα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερών που στήριξαν το ψήφισμα για τα στρατόπεδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε στις 20 Ιουλίου του 2016. Ο Δήμος Σερών αναμένει τώρα την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παραχώρηση των στρατοπέδων στο Δήμο Σερών με την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίου Πάνου Καμένου. Το νομοσχέδιο δεν ακυρώνει τις προηγούμενες συμφωνίες που έγιναν βάσει του προηγούμενου νόμου. Καταλάβατε? Δεν ακυρώνει. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες και τις συμφωνίες αυτές όπως σε όποιον Δήμο έχουν γίνει. Λοιπόν, και ήρθε και η ρητή δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Καμένου στη Βουλή που λέει ότι τα στρατόπεδα του Δήμου Σερών θα παραχωρηθούν σύμφωνα με τη συμφωνία που έγινε τότε με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Αβραμόπουλο, το 2012. Μόνο στο Δήμο Σερών αναφέρθηκε? Αναφέρθηκε και στο Δήμο Σερών, έτσι, διότι βουλευτές μας, για να μην αδικήσω κανέναν, από ό,τι ξέρω εγώ, δεν είδα, από ό,τι μου είπαν ο κύριος Τζελέπης, δεν ξέρω και αν κάποιος άλλος βουλευτής, το θέσαν το θέμα επιτακτικά, έτσι, και εκεί πάνω μίλησε ειδικότερα και για το Δήμο Σερών. Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα, ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Ένας σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες στη γέφυρα του Στριμωνικού, μια και στο σημείο έχει εγκατασταθεί νέος εργολάβος, αφού ο προηγούμενος είχε δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης του έργου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Νεόλιατζη, η πρώτη φάση του έργου θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, με τους κατοίκους του χωριού να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εξέλιξη. Το 2017 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της πρώτης φάσης στη γέφυρα του Στριμωνικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του νέου εργολάβου που έχει εγκατασταθεί στο σημείο. Τα όποια προβλήματα ξεπεράστηκαν και σε λίγους μήνες η γέφυρα θα παραχωρηθεί στους κατοίκους για χρήση. Όπως βλέπετε, τα συνεργεία δουλεύουν πυροτοδός. Έχει εδώ και μια εβδομάδα που ξεκινήσαμε. Το έργο είχε διάφορα προβλήματα λόγω πρώτον να πούμε της οικονομικής κρίσης που υπήρχε στη χώρα μας με δύο φορές εκλογές και ένα χρόνο που σταμάτησε. Από εκεί και πέρα όμως πήγε να ξεκινήσει, αλλά ο εργολάβος που το είχε πάρει το έργο δήλωσε κόλλημα λόγω οικονομικών προβλημάτων και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή έχει γίνει υποκατάσταση από τον καινούριο εργολάβο, τον Καριώτη τον Δημήτρη από Σέρες. Το χρονοδιάγραμμα για να τελειώσει αυτή η φάση του έργου είναι 2 μήνες. Θα σηκωθούν άλλες 4 κολόνες και ένα ακρόβαθρο και θα, μέσα στην κήτη του ποταμού θα γίνει 2 αναβαθμοί θα γίνουν, έτσι ώστε να μην παίρνει το χώμα και θα ντυθεί από τα πλάγια με πέτρα. Πριν από λίγους μήνες, ο προηγούμενος εργολάβος δήλωσε αδυναμία και αποχώρησε. Τώρα οι εργασίες γίνονται κανονικά. Η γέφυρα θα είναι περίπου 10 μέτρων και θα υπάρχει μάλιστα και πεζοδρόμιο για τους πολίτες. Από εκεί και πέρα έχουμε την έγκριση της δεύτερης φάσης 450.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτω στο Υπουργείο και σε συνομιλία και με τον Υπουργό αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα θα ξεκινήσει η δημοπράτηση απευθείας έτσι ώστε το έργο να τελειώσει άμεσα. Δηλαδή για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να περάσουμε στη δημοπρασία? Ναι, η δεύτερη φάση είναι στη δημοπρασία που θα γίνει άμεσα προτού ακόμα τελειώσει η πρώτη φάση. Άρα έτσι πώς υπολογίζουμε
και έτσι όπως μας υποσχέθηκε και η Περιφέρεια αλλά και ο Υπουργός, οι δύο φάσεις μεταξύ τους δεν θα έχουν κάποια καθυστέρηση. Από την πλευρά τους οι κάτοικοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με την έναρξη των εργασιών. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει. Πρώτη φάση μπορεί, αλλά το άλλο αργήσει. Όταν ζυγώσουν οι εκλογές μπορεί να αρχίσει και η άλλη φάση. Πόσο καιρό σας ταλαιπωρούν? 3 χρόνια. Ταλαιπωρεί γιατί ο κόσμος. Βάζουν μπρος από, έχει εδώ μια εβδομάδα, η γέφυρα θα τελειώσει αμέσως. Προχωράει για το τέρμα της. Δεν έχει να γίνει καθυστέρηση καθόλου. Έτσι πληροφορηθήκαμε από τους διοικούντες. Χθες ξεκίνησαν. Είχαν 2 μέρες βασικά. Αλλά εντάξει, τώρα στο πρώτο στάδιο είναι και αυτό πάλι δημοπρασία λένε, θα γίνει, οπότε 5-6 χρόνια βλέπουμε ακόμα. Είχαμε απελπιστεί από καιρό ότι δεν θα γίνει γέφυρα. Επιτέλους πάρθηκε η απόφαση να γίνει. Αυτό μονάχα λέω. Από ποια πλευρά μένετε? Από εδώ μένετε ή από πάνω? Από εδώ μένουμε, αλλά το χωριό το χώρισαν στη μέση. Και τα εγγόνια μου πήγαιναν οι μάνες με τα αυτοκίνητα μέχρι τώρα, τα εγγόνια μας. Στο σχολείο. Εκκλησία, κέντρο υγείας. Παρηγορήθηκαμε. Κάπως παρηγορήθηκαμε ότι θα γίνει. Μας υποσχέθηκαν. Και άρχισαν το έργο έντονα. Το πρώτο μέρος είπαν θα γίνει. Τώρα για το δεύτερο μέρος, πότε θα γίνει δημοπρασία και όλα τα άλλα, δεν γνωρίζουμε. Ποιος σας το ανακοίνωσε? Αυτό. Ήταν εδώ ένας που ήταν και εργολάβος ήταν αυτός και είχε λάβει μέρος στη δημοπρασία. Και τι έγινε, θα γίνουν? Το όταν ξεκινάμε δεν σημαίνει ότι τελειώνει και το έργο. Αν και λένε ότι η αρχή είναι το ίμιστο παντός. Δεν αντιλέμε για αυτό το πράγμα, αλλά εγώ δεν το βλέπω ότι θα συνεχιστεί αυτό το έργο. Αυτό το έργο θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει. Τώρα μπορεί να βρέθηκαν 5 ευρώ, θα κάνουν άλλες 2 κολόνες, γιατί 2 κολόνες έχουν βάλει, άλλες 2 κολόνες και στο τέλος θα μας πούν αργότερα. Πάντα όταν κατέβαζε το ποτάμι νερό είχε πρόβλημα. Και ο δρόμος ήταν εκεί χαλασμένος για να περάσουν από κάτω. Ψηκώσαν 2 κολόνες όπως ψηκώσαν τις άλλες και τελευταία θα μείνει πάλι το έργο έτσι. Αυτό πάω να κάνω. Να με θυμάστε, γιατί εδώ με τον κύριο Τζοζικώστα κάναμε και λέει, αν με ψηφίσετε, εγώ λέει τον Οκτώβριο, λέει, γέφυρα είναι τελειωμένη. Το λέω, εγώ βάζω στοίχημα με ένα χιλιάρικο. Πάρ' το στοίχημα πίσω μου, λέει. Πόσο, 7 χρόνια είναι που θα γίνει η γέφυρα και ακόμη γίνεται. Τώρα γίνονται έργα, δεν νομίζω ότι να τελειώσουν τα έργα. Θα μείνει στη μέση για άλλα 2-3 χρόνια. Το θέμα είναι ότι το χωριό έχει αποκλειστεί. Τα παιδιά δεν πάνε για το σχολείο άμα βρέχει, κάνει, πρέπει να τους μεταφέρουν οι γονείς στο σχολείο και όλα αυτά. Βάζουνε πέτρες κάτω, δίθεν απάνω ρίξανε ένα τσιμέντο, αλλά εμείς δεν είμαστε, ταλαιπωρία, ναι. Αυτά τα έργα δεν τελειώνουν ούτε 4 χρόνια έχει η γέφυρα, όδη έτσι. Ο κόσμος τυραννέται. Απ' την άλλη μεριά να έρθουν να ψωνίσουν, με τι, πώς θα περάσουν. Πώς τόσα χρόνια υποφέρουμε εδώ πέρα. Χωρίς γέφυρα, αυτό που βλέπουμε μακάρι να γίνει. Ποιος δεν θέλει. Έχει 3 χρόνια που αρχίσανε και κάποτε πρέπει να τελειώσει το έργο αυτό. Γιατί εγώ απέραντι έχω μαγαζί εκεί πέρα και με αυτή τη δουλειά που έγινε, δηλαδή, πάθαμε ζημιά. Από ποια πλευρά μένετε? Μένω από την πίσω, από την άλλη μεριά από πέρα. Έχω αρτοποιείο εκεί πέρα και η δουλειά μας μειώθηκε. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο θέμα της μεταφοράς απορριμμάτων από το ΣΜΑ Δράμας στον Χιτά Παλαιοκάστρου τέθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη που έλαβε χώρα στη Δράμα. Στη σύσκεψη το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Δράμας και Δοξάτου.
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Δράμα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου. Στόχος της σύσκεψης να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν για τη μεταφορά των απορριμμάτων από τον ΣΜΑ Δράμα στον ΧΙΤΑ Παλαιοκάστρου. Λύθηκε μια σύσκεψη των δύο Δήμων, του Δήμου Δοξάτου και του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΜΑΤ, προκειμένου να ξεπεράσουμε όλους τους μικροσκοπικούς που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη μεταφορά απορριμμάτων από το ΣΜΑ της Δράμας στο ΧΙΤΑ Σερώνα. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, και από το Δήμο Δράμας αλλά και από το Δήμο Δοξάτου, προκειμένου να ξεπεράσουμε τα όποια μικροπροβλήματα υπάρχουν. Ακόμη μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι εμείς ως Μητροπολιτικός Δήμος είμαστε υποχρεωμένοι από τα πράγματα να υπάρξει, θα το έλεγα χαρακτηριστικά, ως ομπρέλα προστασίας, ασπίδα προστασίας και των υπολείπων Δήμων από πλευράς μας. Πρέπει να συνδράμουμε με τα μέγιστα γιατί είμαστε οι πιο οργανωμένοι και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε για όλο τον νομό να μην εκτεθεί κανένα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Δράμας, στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν επιπλέον συσκέψεις με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Με τους άλλους Δήμους ακόμη δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως προϋπάρχει συνεργασία με τον Παρανέστη. Με το Δήμο Προσφατσάνης νομίζω ότι σε επόμενο βήμα θα γίνει σύσκεψη και θα μιλήσουμε στο τέλος και με το Δήμο Νευροκοπίου. Να εγκατακλείδει να πω ότι με το Δήμο Παραναστίου συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν υπάρχουν προβλήματα. Τώρα μπαίνουμε σε συλλειτουργία, αν θέλετε, του ΣΜΑ με το Δήμο Δοξάτου. Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα Supermarket Kansas. Μέχρι το Σάββατο, 23 Ιουλίου, νοπό κοτόπουλο φιλέτο στήθος το κιλό με 6,40. Ραντεβού στο μανάδικό μας για φρέσκα και φθηνά φρούτα και λαχανικά. Πιπεριές για γέμισμα, νεκταρίνια και όλα τα αγλάδια 20% φθηνότερα. Λευκά γιαούρτια και γιαούρτια με φρούτα της Μεφγάλ, όλα 20% πιο φθηνά. Ποιοτικά προϊόντα από το Καρβέλι για όλες τις στιγμές της ημέρας. Βρείτε όλα τα κριτσίνια 20% φθηνότερα. Παριζάκι το διαλεγμένο 350 γραμμαρίων με 1,42. Διξάν κουτί 50 μεζούρες με 7,50. Και χαρτί υγείας Πέρλα τρίφυλλο τα 10 ρολά μόνο 2,20. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Σε Βοσκότοπο έχει μετατραπεί ο χώρος όπου θα κατασκευαζόταν το γήπεδο του Πανσεραϊκού στον Λευκώνα. Σήμερα υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον, με το Δήμο Σερών όμως να μην απαντάει εδώ και ένα χρόνο. Σε Βοσκότοπο έχει μετατραπεί ο χώρος που θα κατασκευάζονταν το γήπεδο του Πανσεραϊκού στο Λευκώνα του Δήμου των Σερών. Σήμερα υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον, με τον Δήμο Σερών να μην απαντά εδώ και ένα χρόνο. Στη σφαίρα του ονείρου παραμένει η δημιουργία του ιδιόκτητου γηπέδου του Πανσεραϊκού, αφού ο χώρος που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Λευκώνα έχει μετατραπεί σε Βοσκότοπο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πολεοδομίας, υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση από το τοπικό συμβούλιο και δεν δόθηκε ο χώρος σε ιδιώτη που ήθελε να κατασκευάσει γήπεδα ποδοσφαίρου. Εντάξει, μεγάλη έκταση. Σε αυτόν τον χώρο είχαν γίνει 5 γήπεδα. Τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βοσκότοποι. Τώρα αφήστε τι γίνανε. Τώρα βλέπουμε τα πρόβατα, εντάξει. Και εγώ που δεν το ήξερα, δηλαδή το σημείο το έμαθα, γιατί έβλεπα τα πρόβατα. Και δεν είναι πάντα επιλογή και επιθυμία μόνο δική μας. Ας πούμε, ζήτησε κάποιος επιχειρηματίας να τα νοικιάσει, να τα αξιοποιήσει και είμαι βέβαιος ότι θα το έκανε. Αλλά πρέπει αυτές οι παραχωρήσεις να εγκριθούν πρώτα από την τοπική κοινωνία, από το τοπικό συμβούλιο και μετά έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαναπείτε το μου, το ερώτημά μου αλλού πήγαινε, αλλά... Πείτε μου εσείς τι μου είπατε. Το σημαντικό είναι το δικό σας που είπατε, αφήστε που θα το πήγαινα εγώ. Ζήτησε κάποιος ιδιώτης... Ναι, να τα νοικιάσει και να τα αξιοποιήσει για αθλητικές εγκαταστάσεις. Α, θα σας πλήρωνε κιόλας. Βεβαίως. Και... Εμείς ήμασταν θετικοί, αλλά περιμέναμε την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, η οποία του ήταν Λευκώνα. Αρνητική. Ναι. Η οποία ήταν αρνητική, γι' αυτό και δεν προχωρήσαμε ακόμα. Αρνητική η γνώμη του Λευκώνα για εκείνη την έκταση. Ναι. Γιατί ναι. Αρνητική, με ποια δικαιολογία? Δεν αναγράφεται στο η δικαιολογία. Ψηφίσανε εκεί πέρα, το συζητήσανε. Τι δεν ψηφίσανε, κύριε Μουστακηρημένα? Ψηφίσανε και ήρθε αρνητική απάντηση. Αρνητική γιατί? Το ήθελαν να το έχουν Βοσκότοπο, ήθελαν να έχουν τα πρόβατά τους μέσα, δεν ήθελαν το συγκεκριμένο επιχειρηματία που δεν τον ξέρουμε ποιος είναι, καλά να είναι. Δεν ήθελαν γήπεδα εκεί. Για τους λόγους ήταν αρνητική. Δεν έχει δικούς τους λόγους. Δεν έχει, κύριε... ψήφισε με. Κύριε Μουστακηρη, δεν έχει τέτοια ιστορία. Εμείς ήμασταν από εδώ πέρα από το γραφείο του κτηματολογίου, το αντιμετωπίσαμε θετικά.
Γι' αυτό και στείλαμε αμέσως. Ο πρόεδρος του Λευκώνα δικό σας δεν είναι εκεί, του τοπικού συμβουλίου. Θέλω να πω του Αγγελίδη, του συνδυασμού, ναι, δεν είναι. Ναι. Και δεν μπορέσετε να πείτε τον πρόεδρο, δώστε την έκταση να πάρουμε κανένα ευρουλάκι από το συγκεκριμένο, ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει κιόλας το σημείο και να το κάνει γήπεδα. Το ευρουλάκι είναι το τελευταίο που σκεφτόμασταν. Καλά, μη σκέφτεστε το ευρουλάκι. Μας ενδιέφερε να αξιοποιηθεί η περιοχή. Αλλιώς είναι όταν μια περιοχή έχει αγκάθια 4 μέτρα, και αλλιώς είναι όταν είναι γήπεδα και πηγαίνει κόσμος. Καταρχάς θα αξιοποιούνταν το σημείο. Θα είχε εγκαταστάσεις. Με την ευθύνη του συγκεκριμένου ιδιώτη θα συντηρούνταν. Θα πήγαινε κόσμος εκεί για να προπονηθεί, που σημαίνει κίνηση στο Λευκώνα. Αλλά το τοπικό συμβούλιο Λευκώνα είπε όχι. Ναι, γι' αυτό και δεν, κάτι δεν καταλαβαίνω μάλλον εγώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Λευκώνα, Νίκος Γεωργιάδης, δηλώνει άγνοια για το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, τονίζοντας ότι αν δεχθεί αίτηση για παραχώρηση της έκτασης, θα την εξετάσει κάτω από ορισμένες όμως προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει περίπτωση να δοθούν μόνο με προϋποθέσεις. Γιατί ο Πανσεραϊκός τα πήρε, δεν πλήρωσε ούτε μία δραχμία. Ήταν 100 δραχμές, το 100 ευρώ το στρέμμα. Στα τόσα χρόνια δεν πλήρωσε ούτε μία δραχμή. Δεύτερον, ήθελαν καθαρό νερό, το πόσιμο νερό, το οποίο τους δίναμε και έμενε ο κόσμος χωρίς νερό εδώ. Και στο φινάλε ήταν, σας είπα, τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε και δεν πλήρωσαν και μία δραχμή. Γι' αυτό, αν αυτοί μας υποβάλλουν εδώ αίτηση, θα το περάσουμε στο Συμβούλιο, να δούμε τι ζητάνε, τι θέλουνε και με ποιες προϋποθέσεις θα το χορηγήσουμε. Έτσι. Στο παρελθόν που το ήθελε ο Πανσεραϊκός και... Το είχε ο Πανσεραϊκός, ναι. Υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση τελικά από το τοπικό συμβούλιο ή όχι? Όχι, το χορηγήσαμε κανονικότατα. Τρία γήπεδα είναι, τα χορηγήσαμε με την προϋπόθεση, σας είπα, ότι 100 ευρώ θα δίνουνε το στρέμμα. Επενίδηση. Ναι. Επενίδηση. Αλλά τελικά ούτε τα 100 πήραμε. Και το νερό το πόσιμο, το οποίο στερούσαμε από τον κόσμο το δικό μας, ούτε εκείνο πληρωθήκαμε. Οπότε, αν υποβάλλουν αυτοί εδώ στην κοινότητά μας, στο Συμβούλιο, να το περάσουμε, να δούμε τι ζητάνε, πώς το θέλουν, για πόσα χρόνια το θέλουν κλπ. Και από εκεί και πέρα θα το περάσουμε στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πιστεύω να το κάνει δεκτό. Αλλά σας είπα, με τι προϋποθέσεις θα δούμε. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Σερών, τον κύριο Αντώνη Αναστασιάδη, για το θέμα των ημερών, το θέμα της επικαιρότητας που αφορά στο Δήμο των Σερών και δεν είναι άλλο από τα στρατόπεδα, τα ανενεργά πλέον στρατόπεδα της πόλης. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Γιατί, καταρχάς, θέλω να μου λύσετε μία απορία. Γιατί επιλέξατε να ψηφίσετε το ψήφισμα, την πρόταση ψηφίσματος της διάβασης πεζών και όχι την αντίστοιχη της Δημοτικής Αρχής? Εγώ έκανα δική μου πρόταση, κύριε, όχι. Εγώ έκανα. Ναι. Εγώ έκανα δική μου πρόταση. Ναι, καταγεγραμμένο. Καταγεγραμμένο, δε, ούτε πιθανή. Ναι. Ο στρατός αυτός είναι ελληνικός. Ναι. Δεν είναι κατοχικό στρατός να έχει δική του περιουσία εις βάρος του ελληνικού λαού, διότι αυτό είναι, οι αξιωματικοί είναι για να έχουν αξίωμα, δεν είναι βιοπολιτικό επάγγελμα, και ντροπή τους φτάσει σε σημείο από ένα πεινασμένο λαό και εξαθλιωμένο να ζητάνε περιουσίες, παλάτια και βίλες και αυτά. Είναι ντροπή. Καταρχάς, κύριε, ναι. Παρακαλώ να μην ξεχάσετε το όνομά σας, θέλω να μου πείτε. Θωματίκος λέγομαι. Το όνομά σου? Το μικρό μου είναι ο Γρηγόρης. Μπορούμε να σου πούμε. Κύριε Γρηγόρη, άκουσα να δεις, παιδί μου. Με την πράξη αυτή, ναι. Ο Δήμος των Σεραίων θα πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημία. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί?
Για ποιο λόγο. Θέλω να ακούσουμε πάρα πολύ προσοχή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτά είναι σήμερα χωράφια. Ναι. Να ξέρετε, αγαπητοί μου, σήμερα ότι είναι χωράφια. Το στρέμμα σήμερα, το πιο καλό χωράφι, να πουληθεί περίπου είναι 300 ευρώ, δεν είναι παραπάνω. Το πιο καλό χωράφι. Το ξέρετε αυτό. Τι κάνουν αυτοί. Θα πολιοδομήσουν 45.000 τετραγωνικά μέτρα στο Εμμανουήλ Παπά. Στρατό. Ο Εμμανουήλ Παπάς, το στρατό που δεν είναι 108 στρέμματα. Ναι. Εμείς είχαμε εκεί αρκετά στρέμματα, τα οποία δώσαμε στο ΚΤΕΛ, το βασικό ΚΤΕΛ, για να κάνει να βάλει και τα πούλμα, καθώς ξέρετε. Ναι. Αυτό που έχει μείνει, για να κάνει πολιοδομική μελέτη ο Δήμος, σε αυτούς, θα πρέπει αυτοί να δώσουν τουλάχιστον πάνω από 50% εισφορά σε γη. Ναι. Άρα, στην ουσία, ο Δήμος θα έχει να παίρνει στρέμματα από το στρατό, από το στρατό του Εμμανουήλ Παπά. Όχι να δώσει. Αυτά που λέω είναι ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα... Δηλαδή, ο Δήμος, ναι, θα πρέπει να ζήσει από το στρατό να δώσει μέτρα. Όχι να δώσει αυτός. Και μην είναι ότι είναι 300 στρέμματα να πάρει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν θα πάρει ούτε ένα στρέμμα. Πώς γίνεται αυτό. Ακούσε μου, παρακαλώ. Ναι, αυτό που λέω ακριβώς και να ταξιστάσει με πολιοδόμο. Παρακαλώ. Δεύτερον, χάνει ο Δήμος την εισφορά σε χρήμα. Όταν γίνεται μια πολιοδομική μελέτη, ναι, αυτά που δεν είναι πυκνοδομημένα, πληρώνουν εισφορά σε χρήμα για να γίνουν τα έργα υποδομής. Ναι. Ήδη, τι θα είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει. Δρόμους, οδοτεία, καράς πεντάφυλλους, τα πάντα. Να κάνει ίδρωση, να κάνει αποχέτευση, βιολογικό καθαρισμό και όλα αυτά που συνθέτουν μια ολόκληρη πολιοδομική μελέτη. Ουσιαστικά, δηλαδή, κύριε Αναστασιάδη, έτσι όπως το περιγράφετε, θα στηθεί ένα χωριό, ένα οικισμός εκεί μέσα. Βεβαίως ένα οικισμός, τι φαντάζεσαι. Και αυτή η πολιτεία, να ξέρετε, κύριε Γρηγόρη, ακούστε με παρακαλώ, αυτά που λένε σημαντικά πράγματα. Είπα από τον κύριο μέσα στο συμβούλιο, εγώ είπα τον κύριο Μητσακίδη, τον αξιότιμο κύριο Μητσακίδη. Κύριε Μητσακίδη, εμείς οι δύο ξέρουμε τι συμβαίνει. Γιατί δεν λέτε στην αλήθεια στους δημοτικούς συμβούλους, διότι εμείς οι δύο έχουμε τη γνώση, τι θα συμβεί, και τους ζητάτε λευκή επιταγή. Λέτε δηλαδή δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όχι απλά δεν οφείλουμε, μας οφείλει το Υπουργείο Άμυνας χώρο. Και δεύτερον, ότι ο Δήμος Ερών θα πληρώσει σε χρήμα. Χάνει την εισφορά σε χρήμα. Όταν ένα οικόπεδο, ένα χωράφι, εμείς κάναμε επέκτηση σχεδίου. Αν μου επιτρέπετε, εμείς κάναμε για την πόλη Σερών, ο Δήμος Σερών, σχέδιο πόλος για να κατοικήσουν περίπου 200.000 κατοικοί σήμερα. Ναι. Αυτοί οι καημένοι φτωχοί άνθρωποι που δώσουν τα χωράφια και είπαν ότι θα αποκτήσουμε εμείς ένα υπόπεδο για να το δώσουμε αντιπαροχή για να κάνουμε στα παιδιά μας ένα σπίτι, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάνε να σκίσουν ολόκληρο χωριό στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Ναι. Είναι έγκλημα και τους είπα ότι κύριοι, αυτός που δεν έχει γνώση δεν πρέπει να έχει γνώμη. Και απορώ με τους βουλευτές που αναφέρατε, ναι, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη γνώση αυτή και λένε ναι να το πάρει. Τι να πάρει. Ακούσαμε το Δήμαρχο, ο Δήμαρχος σήμερα κύριε Αναστασιάδη, τους ευχαρίστησε όλους ονομαστικά. Ποιον ευχαρίστησε, λάθος έχεις. Εγώ είπα όχι, εγώ ξέρω τι είπα. Να σου πω κύριε Γρηγόρη, ναι, να ακούσει και σε ρε. Εγώ τι τους είπα. Ακούσε με παρακαλώ. Η δική μου η πρόταση ήταν. Είναι σε ΡΑΙΚΑ και γενικά σε όλη την Ελλάδα, διότι ο ελληνικός στρατός πληρώνεται από τον Έλληνα πολίτη. Δεν παράγει τίποτε. Εμείς απλώς τους πληρώνουμε για να ζήσουν πλούσια με βίλες, με κότερα και ό,τι άλλο έχουν. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν κατηγορώ, εγώ είμαι εθνικιστής και δεν κατηγορώ το στρατό μας. Τον αγαπώ και τον σέβομαι όσο πάνω από τη ζωή μου. Όμως, εκείνοι που ελευθέρωσαν αυτά τα μέρη βρίσκονται με το αίμα τους, είναι στα πεδία της τιμής και δεν ζητούσαν ούτε παλάτια ούτε τίποτα. Θέλαν να ελευθερώσουν την ιερή μας γη της Μακεδονίας. Ακούτε, σας ακούω. Σήμερα που ζητάνε τέτοια πράγματα και πώς θα δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι απλόχερα. Δεύτερον, ναι, στρατόπεδο Παπαλουκά.
που τα λένε πυροβολικά. Ναι. Συμφωνεί. Αυτό ο στρατός δεν το έχει κτηματολογήσει. Οι σειρές το διεκδικούνε. Όταν ήταν ο αξιότιμος κύριος Βλάχος δήμαρχος και εγώ αντιδήμαρχος, η δημοτική αρχή εκείνη γκρέμισε όλη την τοποθεσία, καθώς ξέρετε, τον τοίχο περιφράξεως. Βεβαίως, ναι. Και το θέσαμε σε κοινή χρήση. Ναι. Δεν είναι. Ουσιαστικά ως πάρκο, να λειτουργεί ως πάρκο για τον κόσμο. Βεβαίως ως πάρκο, ναι. Να κάνει ο κόσμος όπως κάνει περιπάτους κτλ. Και ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε ένα τεράστιο βασίλειο. Διότι η πόλη χρειάζεται βασίλεια πνεύμονα για τις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού. Μόνο τα δέντρα μπορεί να αλλάξουν κάπως το κλίμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρηγόρη? Κατά συνέπεια, κύριε Αναστασιάδη, είστε αντίθετος με το να χτιστεί οτιδήποτε μέσα στον Παπαλουκά. Που δεν προβλέπετε κιόλας, αλλά λέμε. Κοίταξε να σου πω. Εγώ δεν θέλω να πάθω, επειδή έχω τη γνώση, ξέρω τι λέω εγώ. Δεν θέλουν να πάρουν ζημία οι στερέοι, να πάρουν μεγάλη ζημιά. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα δάνεια που θα κάνει η Δημοτική Αρχή για να τους κάνει πολυδομική μελέτη και στη συνέχεια να την εφαρμόσει? Θα κάνει, δάνεια, θα κάνει δάνεια η Δημοτική Αρχή. Τι θα κάνει, πότε θα τα πάρει στα πνευρανό, θα τα πάρει, θα τα κάνει. Μα μιλάμε για τόσα λεφτά. Για πολλά λεφτά μιλάμε. Μάλιστα. Πέστε μου και το άλλο που υπέγραψε ο Αβραμόπουλος. Ναι. Κύριε Γρηγόριο, για τη συμφωνία του 2012, ναι, ναι. Είναι πηγαίνοντας για το Λευκώνα, εκεί που είναι τα πυρομαχικά. Ναι, ναι. Αυτό μόνο για περισσερόλες κάνει, δεν κάνει τίποτε άλλο. Το ξέρω, έχω υπηρετήσει, έχω δηλαδή περάσει από εκεί. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, ποια θα είναι η ωφέλεια και αναφέρατε όλους τους βουλευτάς ότι συνηγορούν και κάνουν και φασαρία να τα πάρουν, γιατί ο στρατός, ναι, το δέχτηκε αυτό επειδή έχει συμφέρον. Αλλιώς δεν δεχόταν τίποτε αν είχε ζημιά. Και επαναλαμβάνω, οι αξιότιμοι αυτοί άνθρωποι πληρώνονται από τον φτωχό Έλληνα που σήμερα πηγαίνει στα Σισίτα για να φάει. Και όμως αυτοί απαιτούνε χωρίς ντροπή. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Μπορούμε και άλλο να πούμε, κύριε Αυτιά. Μπορούμε να πούμε, αλλά από το τηλέφωνο καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Θα τα ξαναπούμε πάντως. Και καλά και χθες. Ναι. Το δίκτυο, ο συνάδελφός σας, ούτε, ναι, φωνή έβγαλε για μένα. Ποιο? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αναστασιάδη, όχι. Δεν θα μιλήσουμε εδώ για το τι γίνεται σε άλλο κανάλι. Καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, yeah, για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Εμείς κυρίες και κύριοι θα αλλάξουμε θέμα. Στελέχη της ΔΕΗ στην Καβάλα ενημέρωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου αναφορικά με τα νέα προνομιακά προγράμματα ενιαίας έκδοσης 15% σε όλους τους οικιακούς, τους επαγγελματικούς και τους επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις. Να μεταδώσουμε κάτι έκτακτο, μόλις ήρθε η πληροφορία για τρομοκρατική επίθεση στο Μόναχο. Στη συνέχεια του δελτίου, μόλις έχουμε περισσότερα, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα για τη ΔΕΗ από την Καβάλα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το πρωί της Πέμπτης στελέχη της ΔΕΗ στην Καβάλα με στόχο να ενημερώσουν τους πελάτες της στο νομό σχετικά με τα νέα προνομιακά προγράμματα για την ενιαία έκπτωση 15% σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης, αλλά και για τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις. Αναλυτικά, η ΔΕΗ από την 1η Ιουλίου προσφέρει τη δυνατότητα χορήγηση ενιαίας έκπτωσης 15% σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης. Μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρέχοντων λογαριασμών και η τήρηση των διακανονισμών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με το ισχύον ή έχουν συναφθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα. Η ΔΕΗ μέχρι δίνει δυνατότητα αρρύθμισης των οφειλών, όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλους τους καταναλωτές έως 30 Σεπτεμβρίου χωρίς προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης. Για όσους οφείλουν στη ΔΕΗ. Εάν ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές, εντάσσονται και αυτοί στην ενιαία έκπτωση του 15%, η οποία ισχύει σε μόνιμη βάση πλέον από εδώ και πέρα. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την ίδια την επιχείρηση. Η βελτίωση της πραξιμότητας και των οικονομικών της θα την διευκολύνει να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους πελάτες της, με τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι πελάτες της ΔΕΗ, να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και φυσικά να τα εξέλθει και αυτή στον ανταγωνισμό.
Θέλω να πω, η έκπτωση του 15% αφορά πάνω από 5 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ, οι οποίοι είναι συνεπείς. Επίσης, η επιχείρηση προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες της να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία προκαταβολή μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου του 2016. Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και οι πελάτες οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμούς των οφειλών τους με βάση το προηγούμενο σύστημα. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. Ενώ με την έκπτωση, με την ρύθμιση των 36 δόσεων, απευθυνόμαστε στους υπόλοιπους πελάτες μας, που είναι 2 εκατομμύρια περίπου 100 χιλιάδες, οι οποίοι έχουν μικρές ή μεγάλες οφειλές, επαγγελματίες, πάσης κατηγορίας, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να ενταχθούν και αυτοί στην ευνοϊκή ρύθμιση του 15%. Το ποσοστό των ενεργών, των εκτός διαγωνισμού, των εκτός διακανονισμού οφειλετών, στο σύνολο δηλαδή όσοι είναι εκτός διακανονισμού, το 73% είναι οικιακοί πελάτες, το 24% επαγγελματικοί, το 3% αγροτικοί. Για να γίνει λίγο καλύτερα κατανοητό, θα σας πω ότι οι πελάτες, το μείγμα των πελατών που υπάρχει στο νομό Καβάλας, είναι 79% οικιακοί πελάτες, 19% είναι επαγγελματικοί και 2% είναι αγροτικοί. Όπως ξέρετε, η ΔΕΗ, η παρούσα διοίκηση, μείωσε σε πρωταφανή επίπεδα για την ιστορία της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια 15% τα τιμολόγια. Αυτό είναι. Δεν το λέμε μείωση, λέμε έκπτωση, γιατί αφορά και τους συνεπείς μόνο πελάτες. Η ΔΕΗ από την πλευρά της για τη μέση τάση για τις βιομηχανίες είναι πιο ευέλικτη πλέον. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μεταδώσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το συγκλονιστικό, τρομοκρατικό, όπως όλα δείχνουν, χτύπημα στη Γερμανία, στο Μόναχο, που σημειώθηκε γύρω στις 8.30 πριν από λίγη ώρα, δηλαδή ούτε μία ώρα. Η γερμανική αστυνομία λοιπόν έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από ένα εμπορικό κέντρο του Μονάχου, όπου ακούστηκαν πυρά πριν από μία ώρα, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ένας εκπρόσωπος του εμπορικού κέντρου Μίνιχ Ολύμπια Shopping Center αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, περιζόμενος να πει πως έχουμε πρόβλημα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters ως αυτή τη στιγμή, η αστυνομία έχει κλείσει την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο Ολύμπια, ενώ το Russia Today κάνει αναφορά για 15 νεκρούς. Ωστόσο, η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή, οπότε και εμείς τη μεταδίδουμε με επιφύλαξη. Τα πλάνα που παρακολουθείτε φυσικά είναι από την δημόσια τηλεόραση, είναι από την ΕΡΤ. Η εφημερίδα του Μονάχου, Abend Zeitung, επίσης κάνει λόγο για 15 νεκρούς, ενώ το γερμανικό κανάλι NTV αναφέρει ότι από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι. Για ένα νεκρό και 10 τραυματίες κάνει λόγο η βαβαρική ραδιοφωνία, ενώ σύμφωνα με το περιοδικό Focus υπάρχουν φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων, στις οποίες εικονίζεται τουλάχιστον ένας άνθρωπος που κοίταται πιθανότατα νεκρός στο έδαφος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για θανάτους και τραυματισμούς. Μίλησε πάντως για κάτι μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά είχε περιγραφεί. Δυστυχώς, η εξέλιξη λοιπόν είναι ιδιαιτέρως δυσάρεστη και φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Τώρα, εμείς θα περάσουμε στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. See you.
Καλό και ζεστό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα περιμένουμε για αύριο με παράλληλη εξασθένιση του μελτεμιού στο Αιγαίο. Τις θερμές ώρες ημέρας τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ νωρίς το πρωί στο Αιγαίο ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 32 βαθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στις Σέρρες, αναμένεται καλός και ζεστός καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 25 με 32 θα έχει η Θεσσαλονίκη, 24 με 28 η πόλη της Δράμας, η Καβάλα 24 με 31, η Ξάνθη 23 με 29, η Κομωτινή 24 με 30, η Αλεξανδρούπολη 26 με 31 και η Οριστιάδα από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.